Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Μικρή έκταση επεισόδια έγιναν πριν από λίγη ώρα έξω από γραφεία, τα γραφεία ναυτιλιακής εταιρείας στην Πάτρα κατά τη διάρκεια συλλαλητηρίου για τον θάνατο του 36χρονου Αντώνη Καριώτη. Πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό βίντεο. Σωτήρη, καλησπέρα. Είχαμε πετροπόλεμο μεταξύ αστυνομικών και αναρχικών όταν οι τελευταίοι προσπάθησαν να σπάσουν τον μπλόκο των αστυνομικών. Ναι, είχαμε αυτή την κινητοποίηση που διοργανώθηκε σήμερα. Δεν θα λέγαμε ότι ήταν έτσι μία ανοργάνωτη. Υπήρχε από τη μία πλευρά ένα μπλοκ, ολιγάριθμα ήταν, 20-30 άτομα το πολύ του ΣΥΡΙΖΑ, ήρεμοι, φώναζαν τα συθήματά τους. Από την άλλη πλευρά της Όθωνος Αμαλίας, προς την πλευρά του σταθμού Παναγιώτη Κανελόπουλου, υπήρχε μια και εκεί ολιγομελής ομάδα αντιεξουσιαστών, σημαίες, κάποιοι φορούσαν και κουκούλες, επέμεναν να περάσουν τον μπλόκο της αστυνομίας, υπήρχε και ισχυρή αστυνομική δύναμη, τον ΜΑΤ, δεν τους επέτρεψαν, οξύθηκαν τα πνεύματα, όπως είδαμε και στο βίντεο για κάποια στιγμή, και για μερικά δευτερόλεπτα είχαμε αυτή την ένταση. Έπεσαν 4 χειροβοβίδες κρότου λάμψης, ανταπάντησαν οι αναρχικοί με ρήψη από πέτρες και ακολούθησε και μία μικρή ρήψη δακρυγόνων και εκεί σταμάτησε το επεισόδιο. Είχαμε αυτή την κινητοποίηση, όπως είπαμε, διοργανώθηκε κυρίως, διαδόθηκε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχαμε όμως και παρουσία πολιτική, όπως σου είπα, μια μικρή ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, επικεφαλής ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Ήρεμα όμως, πέρα από κάποια συνθήματα, δεν είχαμε τίποτα πέρα από αυτό. Έξω από τα γραφεία που πρακτορεύει, δεν είναι η ίδια η εταιρεία, της Blue Horizon, η Άττικα δηλαδή, είναι ένα γραφείο που πρακτορεύει την εταιρεία. Απλά εκεί βρήκαν οι διαμαρτυρόμενοι έναν τρόπο να εκφράσουν τις διαμαρτυρίες τους και την αντίδρασή τους για τον τρόπο που σκοτώθηκε ο Αντώνης Καριώτης, που δολοφονήθηκε, όπως θα λέγαμε καλύτερα, με αυτόν τον τραγικό τρόπο και θα λέγαμε καταδικαστέο παράλληλα και αποτρόπαιο. Μέχρι εκεί και φυσικά περίμενα να δούμε και τις όλες εξελίξεις, γιατί τουλάχιστον σε κεντρικό επίπεδο βλέπουμε ότι έχουμε και εξελίξεις ως προς το θέμα των ερευνών, πέρα από την απόδοση των κατηγοριών χθες στους 4 συλληφθέντες, αξιωματικούς και μέλη του πληρώματος του Πλιού, του Blue Star. Είχαμε σήμερα εξελίξεις σε σχέση με το λιμενικό. Είχαμε την απόφαση από τον Υπουργό Ναυτιλίας για την απομάκρυση του λιμενάρχη και του διοικητή Πειραιά για τη δολοφονία, όπως είπαμε, στο Blue Horizon. Σε πειθαρχικό περνάνε και 4 ακόμα μέλη του λιμενικού, γιατί αναζητούνται πλέον και ευθύνες σε αυτό το διοικητικό επίπεδο, γιατί όπως έχουμε δει στα πλάνα από τα διάφορα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, δεν υπάρχει ούτε ένας λιμενικός έξω από το καράβι την στιγμή που αναχωρεί. Και να πούμε ότι πατρινός ο πλοίαρχος του. Ναι, είναι, πρόκειται για πατρινό, όπως έγινε γνωστό σήμερα, και μάλιστα δεν είχε και πάρα πολύ καιρό που ήταν κυβερνήτης του συγκεκριμένου πλοίου, μήνες μετρούσε η υπηρεσία του εκεί. Παρ' όλα αυτά, όλοι μιλούν για έναν αξιωματικό από τους καλύτερους της Σχολής Εμπορικού Ναυτικού. Και βέβαια, προφανώς, όπως καταλαβαίνεις, και η οικογένειά του εδώ από την Πάτρα είναι ανάστατη σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις και η σύζυγός του, όπως μαθαίνουμε, ήδη βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Προφανώς για να βρεθεί κοντά στο να υποστηρίξει τον σύζυγό της σε ό,τι χρειαστεί. Να σου πω επίσης ότι είχαμε και εξελίξει στην Άττικα Group, είναι η εταιρεία. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του συγκεκριμένου πλοίου. Είχαμε το απόγευμα την παρέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για αυτό το τραγικό περιστατικό και θα δούμε τι άλλο μπορεί να ακολουθήσει πέρα από όλη αυτή τη διαδικασία. Οι 4 κατηγορούμενοι έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν αυτό το Σάββατο.
Θα δούμε λοιπόν, θα έχουμε εξελίξεις τώρα με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τον θάνατο, τον πνιγμό του 35χρονου. Οι πατρινοί δηλώνουν συγκλονισμένοι για την αλλαγή της κοινωνίας με την βία και την απανθρωπιά να κυριαρχεί. Να δούμε το ρεπορτάζ. Προθεσμία για να απολογηθούν το Σάββατο πήραν οι τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 36χρονου Αντώνη στο πλοίο Blue Horizon στο βράδυ της Τρίτης, που διώκονται για ανθρωποκτηνία από κοινού και για παραβίαση σχετικών άρθρων του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. Ο καπετάνιος, που είναι πατρενός και πατέρας δύο παιδιών, ο ύπαρχος του πλοίου και τα άλλα δύο μέλη του πληρώματος παραμένουν κρατούμενοι μέχρι την απολογία τους. Σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ο 35χρονος Αντώνης να προσπαθεί να επιβιβαστεί στο πλοίο κατά την αναχώρηση για το Ηράκλειο. Κάποια άτομα από το πλήρωμα να τον αποθούν και στη συνέχεια να βρίσκεται στη θάλασσα, όπου έχασε τη ζωή του. Εκεί όσο να κάνει, είναι λάθος. Άλλαξε η εποχή, πιστεύετε, και ο κόσμος είναι πιο βίαιος. Ο κόσμος έχει γίνει χειρότερος τώρα, όλος ο τόπος. Αλλάξανε οι καιροί, αλλάξανε τα πράγματα. Όπου είδε όλος ο κόσμος, το είδατε κι εσείς νομίζω, δεν ήταν σωστό, ήταν ένα έγκλημα. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Ήταν συγκλονιστικό ότι παρουσία τόσων ανθρώπων. Αυτά δεν τα έχουμε ξαναδεί, τις φωτιές, κάτι άλλο έχουμε δει. Αλλά αυτό που έγινε και είδε όλος ο κόσμος, και μέχρι έξω πάνε αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Ήταν ένα πράγμα που δεν το περίμενε όλη η Ελλάδα να δει αυτό το πράγμα. Σκοτώσανε τον άνθρωπο με τα ίδια τα χέρια τους. Άσχημο. Πολύ άσχημο. Για μένα πρέπει να πάνε όλοι μέσα. Είναι η εποχή άλλαξε επικίνδυνα. Τι? Η εποχή μας άλλαξε επικίνδυνα. Άλλαξε, πώς δεν άλλαξε η εποχή μας, αφού δεν νοιαζόμαστε ένας για τον άλλον. Έτσι μας καταφέρανε, έτσι μας κάνανε. Μας διαλύσανε συναισθηματικά, οικογενειακά, τα πάντα. Οι κυβερνώντες, αυτοί που κυβερνάνε απάνω. Παγωμένοι πατρινοί από τις σκηνές που είδαν, μίλησαν στην κάμερα του Best για την ραγδαία και επικίνδυνη αλλαγή στη συμπεριφορά των ανθρώπων και την απουσία μέτρων τιμωρίας αλλά και προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Αποτροπιασμό και λύπη φυσικά. Εντάξει, ως κοινωνία έχουμε πιάσει πάτο. Μάλλον έχουμε ξύσει και τον πάτο. Μπορεί να γίνει κάτι, να ανατραπεί όλο αυτό? Ναι, φυσικά μπορεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει βούληση, βέβαια. Δεν φυσικά υπάρχει διάθεση των πολιτών, λέτε. Βεβαίως. Κοιτάξτε, και δεν ξέρω κατά πόσον θέλουν και τους πολίτες να τους ανεβάσουν από τον πάτο. Πάντα υπάρχει. Πάντα υπάρχει. Όπα, άνθρωπο. Ανησυχείτε για το αύριο πώς εξελίσσεται στη χώρα μας? Βέβαια. Αν ο άνθρωπος συμπεριφέρεται έτσι σε ανθρώπους, δηλαδή. Τι να πω, δεν ξέρω. Φοβάμαι για τους ανθρώπους, πραγματικά. Εμείς οι άνθρωποι φταίμε, η κοινωνία όλοι, όχι αυτοί που κυβερνάνε, γιατί εμείς τους διαλέγουμε. Οπότε εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι, και όχι αυτοί. Αυτοί καλά κάνουν τα ίδια χρόνια. Εμείς δεν τα βλέπουμε. Να τονίσουμε ότι στον απόϊχο της απίστευτης τραγωδίας παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Attica Group, ενώ η εταιρεία κάνει λόγο για τραγικό δυστύχημα, εκφράζει την οδύνη της και γνωστοποιεί ότι ξεκινά διευρυμένη και σε βάθος έρευνα με τη συνδρομή ανεξάρτητων εξωτερικών συμβούλων. Πρωτόγνωρες καταστάσεις ζει η χώρα μας εξαιτίας της κακοκαιρίας. Η σκέψη όλων στους πλημμυροπαθείς που μέσα σε λίγες ώρες έχασαν τις περιουσίες τους, ενώ η αγωνία κορυφώνεται για τους αγνοούμενους. Μέχρι στιγμής μετράμε 6 νεκρούς. Εξαιτίας των καταστροφών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα παραστεί στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πάντως, για παταγώδη αποτυχία της κυβέρνησης, κάνουν λόγο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ Κινάλ, που καλούν τον Πρωθυπουργό να αναλάβει την πλήρη ευθύνη. Αναβλήθηκε η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς οι πλημμύρες και τεράστιες καταστροφές στη Θεσσαλία άλλαξαν άρδιντο σχεδιασμό. Το επικρατέστερο πια σενάριο είναι να μην γίνει ομιλία του το Σάββατο και συνακόλουθη συνέντευξη τύπου, και αυτή να επαναπρογραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες. Ήδη έχει αναβληθεί η αυριανή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στον Εύρο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών. Όμως, για απουσία του κράτους και απουσία μέτρων προστασίας από την κυβέρνηση, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ Χαΐας, σημειώνοντας ότι οι ευθύνες είναι τεράστιες, καθώς το καλοκαίρι η χώρα κάηκε και τώρα πνίγεται. Περάσαμε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Ένα δύσκολο καλοκαίρι με πυρκαγιές που καταστράφηκαν νησιά, καταστραφηκόταν ο Εύρος σχεδόν μισό μήνα και καταστράφηκε το δάσος της Αδειάς. Και πριν προλάβουμε να βγούμε από αυτή τη διαδικασία, βρεθήκαμε με ακραία καιρικά φαινόμενα γεγονός, και αυτό δείχνει ότι η κλιματική κρίση έχει φτάσει, είναι στο σπίτι μας, είναι στη χώρα μας, να πλημμυρίζει όλος ο Θεσσαλικός κάμπος. Τα φαινόμενα αυτά είναι τραγικά. Είναι πολύ σοβαρό το πλήγμα που έχουν υποστεί όλοι οι κάτοικοι της Θεσσαλίας.
Είναι σοβαρό το πλήγμα που θα επηρεάσει την καθημερινότητά τους, τις ζωές τους. Έχουμε αγνοούμενους, έχουμε καταστροφές σε υποδομές. Έχει βουλιάξει ο Βόλος, η Μαγνησία, χωριά της Θεσσαλίας. Έχουμε καταστροφές στις αγροτικές καλλιέργειες. Και δυστυχώς το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη δεν έχει προσφέρει το παραμικρό σε όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας. Το επιτελικό κράτος, το οποίο κυβερνούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν παρέλαβε από κάποια άλλη κυβέρνηση. Ό,τι αυτό που έσπηρε τα προηγούμενα χρόνια θερίζουμε τώρα. Ανικανότητα, αυλεψίες, κανένα ενδιαφέρον για υποδομές, κανένα ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων. Δυστυχώς, για ακόμα μία φορά, η πολυμελής και πολυπληθής κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη φάνηκε ότι είναι ανίκανη. Ο Έλληνας πολίτης ζει αποτύχει, καθώς το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη απέτυχε παταγωδώς, υποστήριξε ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του Πασό Κινάλ, καθώς όπως τόνισε, οι πληγέντες έχασαν τα πάντα, με την πολιτεία να είναι άπουσα. Η πραγματικότητα είναι ότι μετά τις εθνικές εκλογές μπορούμε να παρουσιάσουμε την διακυβέρνηση της χώρας με τη δεύτερη τετραετία του Καραμαλή. Δηλαδή το pullover της διακυβέρνησης Μητσοτάκη ξυλώνεται μέρα με τη μέρα. Έχουμε ζήσει απίστευτα φαινόμενα και συμβάντα τα οποία μας δείχνουν μια περιέργεια για το πώς πραγματικά αυτό το επιτελικό κράτος που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, αν ισχύει ή όχι. Η καθημερινότητα το διαψεύδει. Τα αλλεπάλληλα προβλήματα που προκύπτουν σε όλα τα επίπεδα, και στην οικονομία και στην καθημερινότητα και στα ζητήματα της πολιτικής προστασίας και στο μετωπεριβάλλον, αποδεικνύουν πραγματικά ότι ζούμε αποτύχεια. Να εκτιμώ ότι δείχνουν μια αλλαγή σκητάλης στην κατάσταση την πολιτική και μια σοβαρότητα, μια πλήρια σοβαρότητα της σημερινής κυβέρνησης, η οποία δείχνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών οι οποίοι ζητούν το αυτονόητο, δηλαδή την ασφάλεια, την προστασία και τις καλύτερες μέρες στις οποίες τις ευαγγελίστηκε η σημερινή κυβέρνηση και δεν δείχνει ότι μπορεί να τις εγγύθει. Σε τοπικό επίπεδο, τώρα ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία στην Πάτρα που ενδεχομένως προκαλέσουν προβλήματα κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων? Έχουν γίνει παρεμβάσεις και αν ναι, ποιες? Να δούμε το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Την απόλυτη καταστροφή βιώνουν πολλές περιοχές της χώρας, με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται από το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, με την Πάτρα ευτυχώς να γλιτώνει τα χειρότερα, καθώς εδώ ο καιρός δεν αγρίεψε. Μικροπροβλήματα παρουσιάστηκαν όμως και στα οποία επενεύει η πολιτική προστασία. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Ευτυχώς εμάς ήταν πολύ ήπια τα πράγματα, σχεδόν μηδαμινά. Δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο πρόβλημα. Εκτός από κάποια κατάπτωση δρόμου στα Σιχαινά, βάλαμε σήμανση, οπότε προβλέπεται τώρα να γίνει κάποιο έργο από την Διεύθυνση Έργων του Δήμου. Κάποιο μικρό πρόβλημα στην ακτή Δημαίων, με κάποια φρεάτια απλά που ήταν αποφερτά υλικά από τον αέρα. Τίποτα άλλο σημαντικό. Τα πιο επικίνδυνα σημεία στον πολυδομικό αστό της Πάτρας είναι η ακτή Δημαίων και ο κόκκινος μήλος. Στην περίπτωση όμως που οι καιρικές συνθήκες είναι ακραίες, τίποτε δεν μπορεί να υπολογιστεί. Πιο πολύ είναι η ακτή Δημαίων, που υπάρχει θέμα με τη θάλασσα που βγαίνει, ο κόκκινος μήλος που είχαμε και πριν 2 χρόνια κάποιο παρόμοιο συμβάν, και από εκεί και πέρα κάποιες καταπτώσεις που υπάρχουν όταν ρίχνει πολύ νερό. Τα συνεργεία πολιτικής προστασίας έχουν ήδη ξεκινήσει τους καθαρισμούς φρεατίων και τις παρεμβάσεις εν ώψη της χειμερινής περίοδου. Ήμασταν όλοι σε επιφυλακή. Είχε γίνει, από ό,τι ξέρω, από έχουμε ενημέρωση από τη ΔΕΙΑΠ, έλεγχος των φρεατίων. Έχει αρχίσει ήδη ο έλεγχος, οπότε θεωρώ ότι ήμασταν έτοιμοι. Όλος ο Δήμος ήταν σε επιφυλακή, μηχανήματα και προσωπικό σε περίπτωση που αντιμετωπίσουμε κάτι παρόμοιο. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν μπορεί κανείς να τα προβλέψει, ειδικά όπως τονίζει η πολιτική προστασία, όταν ο όγκος βροχής είναι πρωτοφανής. Δυστυχώς δεν μπορείς να προβλέψεις κάτι. Είναι απρόβλεπτα. Ούτε μπορεί να πάρεις κάποια. Τα ποτάμια, από ό,τι ξέρω, καθαρίζονται από την περιφέρεια, οπότε δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, θα επανέλθουμε στο θέμα των πλημμυρών για διγλωσία και εργαζόμενου σε ομοιρία, καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή Αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου λίγες ώρες μετά την ένταση που επικράτησε στη συνεδρίαση του σώματος για το θέμα των συμβασιούχων που οδήγησε στην διακοπή της συνεδρίασης. Όπως αναφέρουν, άλλη ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και άλλη αυτή που έστειλε στα δικαστήρια η νομική υπηρεσία του Δήμου. Χάος επικράτησε στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας, όπου πριν αποχωρήσουν οι παρατάξεις αντιπολίτευσης και διακοπή συνεδρίαση, η ένταση είχε χτυπήσει κόκκινο. Όλα ξεκίνησαν όταν τέθηκε
προημερησίας διάταξης σε ένα θέμα συμβασιούχων που διεκδικούν την παραμονή του στην εργασία με δικαστική απόφαση. Για να πούμε δηλαδή για την ιστορία πόσο δίκιο έχουν οι άνθρωποι. Εκδικάστηκε η υπόθεσή τους μαζί με άλλους 4 δήμους στην Αθήνα πριν 3 μέρες. Η δικαστικός στους άλλους δήμους όπου υπήρχε ομόφωνη απόφαση δημοτικής αρχής και της αντιπολίτευσης έδωσε παράταση στους εργαζόμενους έως τον Απρίλιο του 2024. Η δική μας νομική υπηρεσία, εξαίρεσε ο Δήμος της Πάτρας, ενώ έχουμε πάρει απόφαση να μείνουν οι εργαζόμενοι γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες για κάποιους μήνες, η νομική υπηρεσία πήρε άλλη εντολή από τον Δήμαρχο, παραβιάζοντας αυτό που λέει ο νόμος και ο κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου και πήγαν εκεί και είπανε ότι δεν θέλουν τους εργαζόμενους περαιτέρω. Η δικαστής έδωσε παράταση έως 22 Σεπτεμβρίου να πάει η νομική υπηρεσία να πει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι αυτή. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή ότι έχει τους εργαζόμενους σε καθεστώς ομοιρίας και αντί να αντιμετωπίσει το θέμα με κοινωνική ευαισθησία, κρύβεται πίσω από διαδικαστικές δικαιολογίες, συμπληρώνοντας πως και η δικαιολογία της έλλειψης χρημάτων έχει καταρριφθεί. Δυστυχώς εδώ έχουμε και διγλωσία και υποκρισία. Η Λαϊκή Συσπήρωση σε όλη την Ελλάδα είναι υπέρ των εργαζομένων των κοινοφελητών. Και έτσι οι τρεις δήμοι, το Περιστέρι και οι άλλοι δήμοι που ήταν εκεί, Βρυλίσια και τα λοιπά, δικαιώθηκαν οι εργαζόμενοι. Εδώ στην Πάτρα, που είναι δημοτική αρχή η Λαϊκή Συσπήρωση και έπρεπε να δείχνει το καλό παράδειγμα, υποτίθεται, της αριστεράς που εκπροσωπεί, ήτανε αντίθετη με το να παραμείνουν για κάποιους μήνους οι εργαζόμενοι. Κατέπεσε δε και το επιχείρημα του Δημάρχου που έλεγε πριν 2 μήνες που πήραμε την απόφαση ότι ο Δήμος δεν έχει χρήματα και έχει μόλις 12.500 ευρώ γιατί βλέπει κάποιος καθημερινά να φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, στα τελευταία Δημοτικά Συμβούλια, περίπου 40 υποθέσεις αποζημιώσεων. Επομένως τα χρήματα υπάρχουν. Απλά δεν θέλει να τους κρατήσει για δικούς του λόγους, πρέπει να εξηγήσει. Κατόπιν της άρνησης του Προέδρου, αποχώρησε η αντιπολίτευση για να τους διευκολύνουμε δηλαδή να το συζητήσουμε και μας αναγκάζουν τώρα να μαζέψουμε υπογραφές προκειμένου να κατατεθεί το αίτημα, θα το καταθέσουμε αύριο, να έρθει την επόμενη εβδομάδα προς συζήτηση. Αλλά οι πατρινοί πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν να κάνουν με έναν δήμαρχο δίγλωσσο. Σε σύριαλ με πολλά επεισόδια την να μετατραπεί το θέμα των συμβασιούχων του Δήμου της Πάτρας. Να επανέλθουμε όμως στο θέμα των πλημμυρών. Μαζί μας ο κύριος Στάσος Τσάκωνας, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. Κύριε Τσάκωνα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, στους συνεργάτες μας. Πρωτόγνωρες καταστάσεις και εικόνες πραγματικά που σοκάρουν. Βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες διάφορες πόλεις της χώρας μας. Τελικά, κύριε Τσάκωνα, φταίει η κλιματική αλλαγή μόνο ή φταίει η προχειρότητα και η έλλειψη έργων υποδομής? Σίγουρα η κλιματική αλλαγή είναι κάτι το οποίο ήρθε. Ήρθε και επειδή ακριβώς μιλάμε για κλιματική αλλαγή και όχι για κλιματική κρίση, ήρθε για να μείνει. Έχω την αίσθηση όμως ότι πολλές φορές χρησιμοποιείται από το πολιτικό προσωπικό η κλιματική αλλαγή ως άλοθη για να καλύψει πολλές αδυναμίες που έχουμε ώστε να προλάβουμε. Το θέμα είναι η πρόληψη. Είτε μιλάμε για τις πλημμύρες του σήμερα που βλέπουμε ότι γίνεται στη Θεσσαλία αυτή τη στιγμή και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας μας. Είτε μέχρι προχθές μιλούσαμε για 16 μέρες φωτιά στον Εύρο, στη Δαδιά, με 1.000.000 στρέμματα. Από το ζητούμενο λοιπόν είναι η πρόληψη. Είναι πώς θα είμαστε εμείς ένα βήμα πιο μπροστά από την κλιματική αλλαγή για τις επιπτώσεις της. Πάντως λοιπόν, μέχρι στιγμής δεν έχουμε. Κύριε Τσάκωνα, μέχρι στιγμής ως πολιτεία, ως χώρα δεν έχουμε καταφέρει να είμαστε έστω και μισό βήμα μπροστά. Πάντα τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Νομίζω ότι είμαστε δύο βήματα πίσω, ούτε κανένα. Δύο βήματα πίσω. Οι εγκλωβισμένοι του σήμερα μας δείχνουν αυτό. Οι φωτιές και οι καταστροφές από τις πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών μας δείχνουν ακριβώς αυτό. Αύριο το πρωί δεν ξέρω τι άλλο θα είναι, αλλά είναι το μόνο σίγουρο ότι φαίνεται ότι παρότι φτιάξαμε ένα Υπουργείο
που υποτίθεται ότι φτιάχτηκε ακριβώς για αυτό το σκοπό και ακριβώς για αυτό το λόγο, παρότι οι Δήμοι όλης της χώρας έχουν την πολιτική προστασία, η αίσθηση δική μου και θεωρώ και των περισσότερων συμπολιτών μας είναι ότι πραγματικά δεν κάνουμε ακριβώς ό,τι πρέπει για να είμαστε τουλάχιστον μισό βήμα μπροστά. Και γι' αυτό έχουμε αυτές τις συνέπειες που βλέπουμε σήμερα, οι οποίες είναι ολική καταστροφή σε πάρα πολλές καλλιέργειες. Είναι ολική καταστροφή σε υποδομές. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρω πότε θα μπορέσουν να ξαναμπούν στα σπίτια τους. Έχουμε ένα δάσος στη Δαδιά το οποίο δεν ξέρουμε, εμείς τουλάχιστον δεν πρόκειται να το προλάβουμε να ξαναγεννηθεί έτσι όπως ήταν. Και βέβαια σε όλη την υπόλοιπη τη χώρα, όλες άλλες συνέπειες που βλέπουμε. Πάντως από όλες τις κυβερνήσεις ακούγαμε για τα έργα υποδομής. Τελικά υπάρχουν έργα υποδομής που μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, κύριε Τσάκωνα? Έχει έργα υποδομής η χώρα μας? Όσον αφορά τις πλημμύρες, από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε έργα υποδομής. Όσον αφορά την πυροπροστασία, δεν έχουμε κάνει όλα αυτά που είναι στην πρόληψη. Δυστυχώς, η λογική μας και η πολιτική της χώρας μας είναι να επεμβαίνουμε πυροσβεστικά κατόπιν των προβλημάτων. Αυτό σημαίνει όμως ότι πρώτα έχει γίνει μια τεράστια οικονομική ζημιά, μια τεράστια οικολογική ζημιά, μια ανυπολόγιστη ζημιά σε πάρα πολλές περιοχές, που εάν είχαμε προβλέψει βασικά έργα υποδομών, δηλαδή οι πλημμύρες, δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι πέσανε 300 χιλιοστά, 400 χιλιοστά, 800 χιλιοστά βροχής. Έπρεπε κάποια πράγματα να τα είχαμε προβλέψει. Δεν είμαι της γνώμης ότι μπορούμε να τα προβλέψουμε όλα. Αλλά τα πολλά πράγματα, η μάνδρα, δεν πάει πολλά χρόνια που είχε συμβεί. Ακόμα και σήμερα στη μάνδρα οι υποδομές δεν έχουν γίνει αυτές για να αντέξουν ένα όγκο βροχής αντίστοιχο σαν αυτό που είχαμε. Να μην μιλήσουμε τώρα για περιοχές όπως είναι αυτές που βλέπουμε σήμερα. Αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές στη Θεσσαλία δεν έχει γίνει κανένα έργο υποδομής. Ο Βόλος με το Πήλιο που είναι πλάι, τουλάχιστον η Θεσσαλία ήταν ένα κάμπο. Ο Βόλος είναι ένα με απορροή στη θάλασσα. Προφανώς και δεν έχουν γίνει αυτά τα έργα υποδομής έτσι ώστε να είχαμε προβλέψει, τουλάχιστον να είχαμε γλιτώσει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ζημιών, αν όχι όλες. Σε τοπικό επίπεδο τώρα, κύριε Τσάκωνα, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Νομίζω ότι και η Δυτική Ελλάδα ακολουθεί το αντίστοιχο παράδειγμα. Απλά αναμένουμε πού θα σκάσει η επόμενη εντός εισαγωγικών βόμβα. Πού θα πέσουν αυτά τα ύψη βροχής, πού θα έρθει το χαλάζι, πού θα έρθουν όλα αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, το οποίο να μας αποδείξουν λίγο τη γύμνια μας. Γιατί, ξαναλέμε, δεν έχουμε πρόληψη, δεν έχουμε ακούσει την επιστημονική κοινότητα. Οι γεωλόγοι, που είναι και μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις σε όλη τη χώρα. Δεν έχουν εισακουστεί. Και δυστυχώς ερχόμαστε πάντα εκ των υστέρων να λέμε τι μας έφτεξε. Και προσπαθούμε να βρούμε κάποιον υπάλληλο ή κάποιον τέλος πάντων χαμηλό στην ιεραρχία για να πούμε αυτός, ξέρετε, δεν έκανε αυτό, δεν έκανε το άλλο. Πρόληψη να ακούσουμε την επιστημονική κοινότητα και να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα σε όλες τις περιοχές της χώρας μας να αντιθωρακίσουμε. Είναι κρίμα και άδικο να χάνονται περιουσίες με τέτοιο τρόπο. Είναι κάποιες περιοχές εδώ στην Αχαΐα, κύριε Τσάκωνα, τις οποίες φοβάστε εντός ή εκτός εισαγωγικών? Αν ξεκινήσουμε από τον οικιστικό ιστό της Πάτρας, με τα ποτάμια που έρχονται, είτε τα ξεροπόταμα που έχουμε μέσα στην τέτοια, μας έχουν δώσει πλημμυρικά φαινόμενα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι πολύ εύκολα μπορούμε να πούμε ότι η ίδια η Πάτρα κινδυνεύει. Και έχουμε δώσει λύσεις και σε αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές που καίγονται, όπως η Αιγιάλια, έχει μεγάλο θέμα με τις πλημμύρες. Όλη η Δυτική Ελλάδα, επειδή έχουμε την ατυχία να έχουμε και πολλές πυρκαγιές, αντιλαμβανόμαστε πολύ εύκολα ότι δεν υπάρχει αυτό το δάσος το οποίο θα μας προστατεύσει από τις πλημμύρες ή από τις κατολιστήσεις ή από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές περιοχές, αλλά να μην τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, δεν θα γίνει αύριο το πρωί ή μεθαύριο, αλλά επιμένουμε και πάλι στην πρόληψη. Γι' αυτό καλό είναι η πολιτεία να συζητήσει με την επιστημονική κοινότητα. Υπάρχει το γεωλογικό τμήμα της Πάτρας, το οποίο κάνει μια εξαιρετική δουλειά και εξαιρετικές προσπάθειες,
που μπορούν να δώσουν όλες αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, έτσι ώστε να είμαστε κάποτε ένα βήμα μπροστά. Υπάρχει, κύριε Τσάκο, μια συνεργασία του ΓΕΟΤΕ με τον Δήμο και την Περιφέρεια. Υπάρχει, αλλά είναι λίγο προσπασματικές. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια συνεργασία η οποία θα ήταν αυτή που θα δώσει στο χρόνο όλες αυτές τις πληροφορίες που θα μπορούσαμε να κάνουμε ακριβώς αυτό που λέμε πρόληψη. Είναι λίγο προσπασματικές, είναι λίγο όταν γίνεται το θέμα, όταν δημιουργείται ο σεισμός, όταν δημιουργείται η πλημμύρα. Οπότε αυτό αντιλαμβάνεστε ότι πολλές φορές δεν μας οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει λοιπόν συνεργασία με αρχή, μέση και τέλος. Αυτό καταλαβαίνουμε. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τσάκονα. Ας ευχηθούμε έστω αυτή τη στιγμή στο σημείο 0 που είμαστε να σκεφτούμε την πρόληψη, να σκεφτούμε τα έργα και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και βέβαια μέχρι τότε ας ευχηθούμε να μην βρέξει πολύ. Να μην βρέξει πολύ, να δώσουμε ό,τι καλύτερες ευχές μπορούμε να δώσουμε σε όλους τους συνανθρώπους μας οι οποίοι αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται και ας ελπίσουμε το κακό τουλάχιστον στη φετινή χρονιά να σταματήσει κάπου εδώ. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, μία σύντομη διακοπή και θα επανέλθουμε. Endless sea. Everlasting nature. Culture beyond time. And unique history. This is Olympian land. An epic land. Experience it. Etolia Akarnania, Akaya, Elis, ESPA, co-funded by Greece and the European Union. Μέγαρο, 24 Σεπτεμβρίου. Ελένα Στίχινα, Δημήτρης Πλατανιάς. Για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, το Μέγαρο τιμά την ανυπέρβλητη ντίβα με ένα μεγάλο γκαλά όπερας. Η νέα πρωταγωνίστρια στις μεγαλύτερες λυρικές σκηνές του κόσμου, Ελένα Στίχινα, και ο διεθνούς βεληνικούς βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς ερμηνεύουν αγαπημένες άριες των Βέρντι, Πουτσίνι, Λεονκαβάλο. 24 Σεπτεμβρίου, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τον αρχιμουσικό Λουκά Καριτινό. Και να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, και να πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Σπύρο Μιλωνά, δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας και εκ νέου υποψήφιο δήμαρχο. Μαζί μας και ο Δημήτρης Χωρίτος. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Καλή αρχή, ξεκινάει από αύριο και επίσημα πια η προεκλογική περίοδος. Καλή αρχή, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Θα ξεκινήσω όμως με την εξής ερώτηση. Θέλω να κάνουμε ένα σύντομο απολογισμό της θητείας που πέρασε. Ποια ήταν τα έργα που έγιναν και ποια δεν έγιναν. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω μαζί σας και με τους τηλεθεατές σας και να αναφερθούμε στα θέματα που αφορούν τη Δυτική Αχαΐα. Πραγματικά ήταν μια τετραετία γεμάτη, θα έλεγα. Ήταν μια τετραετία που είχαμε σοβαρά τα προβλήματα λόγω των δύο χρόνων του κορονοϊού αλλά και της πρωτοφανούς κρίσης ενεργειακής, οικονομικής κτλ. Και παρόλα αυτά θεωρώ ότι έγινε ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο. Ένα έργο στο οποίο είχαμε εστιάσει στην επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας. Δουλέψαμε σε δύο κατευθύνσεις. Να λύσουμε άμεσα, να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε άμεσα προβλήματα και παράλληλα να δώσουμε μακροχρόνιες και οριστικές λύσεις στα ζητήματα αυτά. Έτσι μπορώ να αφαιρθώ στην επίλυση σε σημαντικό βαθμό και σε μεγάλο αριθμό χωριών και στην Κάτω Αχαΐα του προβλήματος της σύνδρευσης. Όταν αναλάβαμε, βρήκαμε μια Κάτω Αχαΐα και πάρα πολλά χωριά να έχουν σοβαρό πρόβλημα έλλειψης με την έλλειψη του νερού. Μπορώ να αφαιρθώ στα θέματα της καθαριότητας. Βελτιώσαμε κατά το δυνατόν, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα και κάθε περιθώριο, ώστε να έχουμε ένα καθαρότερο Δήμο. Κάναμε αρκετές βελτιώσεις στα θέματα του ηλεκτροφωτισμού, να έχουμε καλύτερο φωτισμό, καλύτερη και πιο φωτεινή την κοινωνία μας και παράλληλα δουλέψαμε στα θέματα της αγροτικής οδοποιίας. Θα σας πω αυτή την περίοδο και μόνο τρέχουν, παρότι είχαμε ένα σοβαρότατο πρόβλημα μετά από την μεγάλη πλημμύρα που έγινε το 2021 και το 2022, όπου είχαμε μεγάλες καταστροφές στην αγροτική οδοποιία, τρέχει αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα 3 εκατομμυρίων ευρώ,
με 1,5 εκατομμύριο ευρώ καινούριου ασφαλτοστρώσεις, 1 εκατομμύριο ευρώ χαλικοστρώσεις και περίπου 500-600.000 τσιμέντα και τεχνικά έργα. Μάλιστα, όλα λοιπόν, αυτά. Δόθηκε έμφαση στην καθημερινότητα των πολιτών και στη βελτίωση των συνθήκων. Και παράλληλα με αυτό, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε, να επιλύσουμε κάποια χρόνια προβλήματα στην πρωτεύουσα της Κάτω Αχαΐας, την πρωτεύουσα του Δήμου του Κάτω Αχαΐας, όπου μπορώ να σας αναφέρω επί το χάδι ότι έχουμε σε διαγωνισμό και αναμένεται η ανάδειξη του Μειοδότη για την κατασκευή του νέου Δημαρχείου, ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο. Από το 2008 η Κάτω Αχαΐας δεν έχει Δημαρχείο. Επίσης, αυτή την εβδομάδα εγκαθίσταται ο εργολάβος στην κατασκευή, στη μετατροπή των αποθηκών του ΑΣΟ σε ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, όπου και γι' αυτό υπάρχει εξαιρετική μεγάλη έλλειψη στον Κάτω Αχαΐας και στον Δήμο μας. Και παράλληλα θα πρέπει να αναφερθώ και σε ένα μεγάλο αριθμό παιδικών χαρών που εγκαταστήσαμε. Είναι νομίζω 14 αριθμός, ήδη ολοκληρώνεται τις τρεις τελευταίες. Φτάσαμε έναν εξαιρετικό αριθμό, επιλύοντας και αντιμετωπίζοντας προβλήματα ετών. Μάλιστα. Πάντως, αν μου επιτρέπεις, Έφη, η ίδρυυση είναι ένα πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Ήθελα να πω ότι και χρόνιο, έτσι, στην Δυτική Αχαΐα. Χωριά ολόκληρα και να μην έχουν πρόσβαση στο βασικό αγαθό και που λέγεται νερό. Και θυμόμαστε όλοι και τα ρεπορτάζ που κάναμε. Έτσι. Και μάλιστα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, με περιοχές, ολόκληρα χωριά, να μην έχουν σταγόνα νερό. Το καταφέρατε πάντως αυτό, κύριε Μιλωνάρη. Δηλαδή έγιναν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα σας πω ότι το πρόβλημα αυτό είναι χρόνιο και μεγάλο. Εξακολουθούμε σε κάποια χωριά να έχουμε παροδικά προβλήματα, τα οποία ευελπιστούμε στη νέα μας πενταετία να τα λύσουμε οριστικά, δεδομένου ότι ήδη έχουμε μπει στην δεύτερη φάση κατασκευής των δικτύων επέκτασης του φράγματος του Πύρου Παραπύρου, όπου μέχρι το 2024 όλος ο κάμπος Δυτικής Αχαΐας θα τροφοδοτηθεί από αυτά τα δίκτυα και στην επόμενη τρίτη φάση την ονομαζόμενη να πάρει όλος ο Δήμος, δηλαδή να πάρουν τα χωριά από το Μαζαράκι, Φλόκα, Πόρτες από την Ολενία και Βελιτσές μέχρι και το Λάπα από τον Λαρισό για να κλείσουμε οριστικά αυτό το μεγάλο και χρόνιο πρόβλημα. Επίσης, αν μου επιτρέπεις, Έφη, πολύ εντυπωσιακό είναι και το πρόγραμμα που τρέχει σε σχέση με τα απορρίμματα, το οποίο είναι άκρος μοντέρνο, που μιλάμε για κομποστοποιήσεις, για 400.000 ευρώ, το διάβαζα προσφάτως, κύριε Μιλωνά, σε ένα σχετικό δελτίο τύπου. Τόσο μικροί δήμοι, τέτοια προγράμματα δεν τα έχουν διεκδικήσει καν, δεν τα γνωρίζουν τι σημαίνει σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων και διαχωρισμός περί κομποστοποίησης και ούτω καθεξής. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον να το αναφέρουμε, γιατί θα προτάξουμε τα καλά και μετά θα σας ασκήσουμε και εμείς την κριτική που πρέπει. Για πέστε μου. Επιτρέψτε να αναφερθώ και στα απορρίμματα. Είναι επίσης μεγάλο ζήτημα και θεωρώ ότι είναι θέμα πολιτισμού, αλλά και θέμα καθημερινότητας του να έχουμε ένα καθαρό Δήμο. Αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι να έχουμε εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που το σύστημα, τα μέσα και δυνατότητες που έχουμε, έχουμε φτάσει στα όρια του. Και θεωρώ ότι η επίλυση οριστική του προβλήματος αυτού είναι η κατασκευή του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην Κάτω Αχαγιά, όπου θα διπλασιάσουμε τον όγκο των απορριμμάτων που καθημερινά θα περισυλλέγουμε. Έτσι, θα λύσουμε, πραγματικά θα μιλάμε τότε για ένα καθαρό Δήμο. Το πρόγραμμα αυτό έχει μελετηθεί, το έργο αυτό, είναι όριμο, είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών εδώ και 1,5 χρόνο έχει υποβληθεί και αναμένουμε τη χρηματοδότηση. Παράλληλα, δεν θα αναφερθώ στην ανακύκλωση των βιοαποβλήτων που αναφέρεται. Είναι δύο προγράμματα εδώ. Το ένα είναι σε συνεργασία με την περιφέρεια, είναι ύψος 400.000, όπου θα περισυλλέγονται τα υπολείμματα της κουζίνας και τα οποία στη συνέχεια με ειδικά, με ξεχωριστή γραμμή ανακύκλωσης, θα μεταφέρονται με ειδικό τρόπο στον Χιτά της Τριανταφυλιάς, στον πύργο καταρχήν και συνέχεια στο Χιτά Φλόκα. Και παράλληλα με αυτό θα μοιραστούν σε ένα μεγάλο αριθμό δημοτών κομποστοποιητές για να έχουμε και απευθείας στην πηγή την κομποστοποίηση. Παράλληλα με αυτό τρέχει και ένα δεύτερο πρόγραμμα. Είναι σε συνεργασία με το Υπουργείο, με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου υπάρχει μια πειραματική, κατασκευάζεται μια πειραματική εγκατάσταση, στην οποία θα μετατρέπεται αυτά τα βιοαπόβλητα σε κομπόστ και παράλληλα θα παράγεται φυσικό αέριο. Είναι μια πειραματική κατασκευή αυτή με καθηγητές από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και θα μπει στην λειτουργία τις 15 του Σεπτεμβρίου. Πρέπει να πούμε, Δημήτρη, ότι ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας έχει περάσει την επόμενη μέρα, τη στιγμή που εδώ ο Δήμος της Πάτρας ψάχνει ακόμη τον βηματισμό και ψάχνει
τρόπους για την ανακύκλωση και όλα αυτά που ξέρουμε και μιλάμε για μια Πάτρα πολύ βρώμικη. Όμως, Δημήτρη, οι αντίπαλοι του κυρίου Μιλωνά δεν κάθονται με τα χέρια σταυρωμένα. Δεν συμμερίζονται. Αυτό θα τον ρωτούσα ευθύς αμέσως. Οι διεκδικητές, οι δύο διεκδικητές ακόμη της Δημαρχίας, νομίζω ότι σας ασκούν μια κριτική τύπου ότι αν αναλάβουμε εμείς, μπορούμε να ανεβάσουμε τον πύχη, μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα από τον εν ενεργεία και συνάμα απερχόμενο δήμαρχο. Ασκούν δηλαδή μια έμεση και κάποιες φορές άμεση κριτική ότι είναι καλύτερη. Εσείς ως άτομο είναι ευρέως γνωστό ότι εσχάτως ασχοληθήκατε με τα κοινά, είστε ένας άνθρωπος της αληθινής ζωής, είχατε θέσεις ευθύνης και νευραλγικές στην ΔΕΗ, διατελέσατε και περιφερειακός διευθυντής, είστε ένας άνθρωπος της εργασίας, είστε δηλαδή ένας από εμάς, φέρατε τη ζωή σας μπροστά και την οικογένειά σας, εργαζόμενος σκληρά επί τρεις και πλέον συναπτές δεκαετίες. Και στο Δήμο, επειδή είχατε την διαχειριστική εμπειρία, καταφέρατε να κάνετε βήματα μπροστά. Ωστόσο, σας ασκούνε κριτική ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Τι απαντάτε πάνω σε αυτό? Ακούστε, θα πρέπει και αυτοί κάτι να πούνε. Θα απαντήσω με δύο τρόπους, με δύο σκέλη απάντηση. Ο πρώτος είναι ότι θα πρέπει, είμαστε 20-25 μέρες πριν τις εκλογές και θα έπρεπε όλοι οι συνυποψήφοι μου να έχουν αναφέρει, να έχουν δηλώσει, να έχουν καταθέσει ένα πρόγραμμα στο οποίο να λένε τι θα κάνουν για το Α, για το Β, για το Γ ζήτημα. Ακόμα το περιμένουν. Για παράδειγμα, ο κ. Αλεξόπουλος εδώ και ένα χρόνο έχει αναφερθεί, θα είμαι υποψήφιος, θα κάνω, θα φτιάξω. Πρόγραμμα δεν βλέπουμε, μόνο μεγάλες κουβέντες. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όλοι μας, αναφερθήκατε και στο παρελθόν το δικό μου, κρινόμαστε, έχουμε κριθεί για αυτά που κάνουμε. Ο καλύτερος τρόπος για να κρίνεις, για να δεις έναν άνθρωπο, είναι να δεις τι έχει κάνει. Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι η Δυτική Αχαΐα έχει σημαντικά μεγάλα προβλήματα. Θα αναφερθώ σε μερικά. Είναι η ίδρυυση, είναι η άρδευση του κάμπους Δυτικής Αχαΐας, είναι η διάβρωση των ακτών, είναι τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει και από τον αρχικό σχεδιασμό η Εθνική Οδός Πατρών Πύργου, είναι το αεροδρόμιο του Αράξου και μια σειρά τέτοιων μεγάλων προβλημάτων, στα οποία ο κύριος Αλεξόπουλος ήταν 9 χρόνια αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας. Ήταν ο πρώτος πολίτης της Αχαΐας. Εγώ ερωτώ, κανένα από αυτά τα μεγάλα έργα έχει την υπογραφή του, έχει το όνομά του? Θυμάται ο μέσος δημότης Δυτικής Αχαΐας τον κύριο Αλεξόπουλο για κάτι που έκανε? Και θα αναφερθώ και με ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Το πρόβλημα της άρδευσης του κάβρου της Δυτικής Αχαΐας είναι μείζον. Και έρχεται από πάρα πολύ παλιά. Από το 1970 έπρεπε ο κάμπος να αρδεύεται από αυτό. Το 2011, που ήταν αντιπεριφερειάρχης ο κ. Αλεξόπουλος, ολοκληρώθηκε η μελέτη για την κατασκευή της διόρυγας του φράγματος του φράγματος του Πενιού στην Αχαΐα. Πέρασαν 9 χρόνια και το έργο δεν προχώρησε ούτε ένα εκατοστό. Πώς λοιπόν σήμερα, όταν από τη θέση του αντιπεριφερειάρχη δεν έκανε τίποτα, μας λέει ότι θα το κάνει τώρα ως δήμαρχος από μια χαμηλότερη θέση αντικειμενικά? Όλα αυτά λοιπόν είναι κουβέντες, είναι συζητήσεις, είναι λόγια για να έχουμε κάτι να πούμε. Στην ουσία των πραγμάτων, μηδέν. Και το σημαντικότερο είναι να γίνει από τους πολίτες η σύγκριση των προγραμμάτων και των προτάσεων της κάθε παράταξης. Κύριε Μιλωνά, κύριε Δήμαρχε, ποιο είναι το δικό σας πρόγραμμα, δηλαδή η επόμενη μέρα, αν επανεκλεγείτε, ποιος είναι ο σχεδιασμός? Θα σας πω ότι θέλουμε να αλλάξουμε εντελώς την εικόνα της Δυτικής Αχαΐας στα 5 βασικά ζητήματα. Πρώτον, το θέμα του νερού. Να τελειώσει το θέμα της σύδρευσης όλου του Δήμου το φράγμα του Πύρου Παραπύρου. Γιατί αυτή είναι μια μόνιμη λύση η οποία είναι και οικολογικά η καλύτερη. Δεύτερο, να ολοκληρωθούν τα έργα επέκταση του φράγματος του Πηνιού στον κάμπο της Δυτικής Αχαΐας. Τρίτον, να τελειώσει το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών. Ένα ζήτημα που μόνο ο Δήμος της Δυτικής Αχαΐας το έχει αντιμετωπίσει, δεδομένου ότι υπάρχει μελέτη 4 εκατομμυρίων ευρώ, ο διαβασμός είναι στον αέρα και επίκειται η εγκατάσταση του εργολάβου για να αντιμετωπίσουμε τη διάβρωση των ακτών στο Καλαμάκι. Και παράλληλα, έχουμε δύο μέτωπα ακόμα να αντιμετωπίσουμε. Το ένα είναι η διάβρωση στην Λακόπετρα και το άλλο η διάβρωση στους Αλυσσούς. Να λύσουμε το πρόβλημα, να λύσουμε οριστικά και με τον καλύτερο τρόπο το πρόβλημα των απορριμμάτων. Με την κομποστοποίηση που σας ανέφερα προηγουμένως, αλλά κυρίως με την λειτουργία του ΣΜΑ
και το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να μαζεύουμε διπλάσιο όγκο χρημάτων κάθε μέρα με την κατασκευή, του σταθμού, ναι, μεταφόρτωση των απορριμμάτων. Να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα που έχουμε, τη μελέτη που έχουμε έτοιμη για χρηματοδότηση της αντικατάστασης των λαπτήρων του φωτισμού από όλο το Δήμο. Είναι εγκαταστημένοι, έχουμε έτοιμη τη μελέτη, είναι 7.800 εγκαταστημένοι λαμπτήρες. Αυτούς θέλοντας να τους αλλάξουμε και να τους μετατρέψουμε σε λαμπτήρες LED, όπου θα έχουμε καλύτερη ποιότητα φωτισμού και εξοικονόμηση, τεράστια εξοικονόμηση πόρων. Να βελτιώσουμε αισθητά, κυρίως με ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις, το αγροτικό μας δίκτυο. Είναι ένα πολύ σημαντικό και μεγάλο πρόβλημα. Και τέλος, θα έλεγα να ολοκληρώσουμε την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου για να έχουμε καλύτερη, ταχύτερη και ποιότερη, εξυπηρέτηση του Δημότη. Πάντως, κύριε Δήμαρχε, κλείνοντας να πούμε, τη Δευτέρα έχετε και τα εγγένεια του εκλογικού σας κέντρου. Θα είμαστε εκεί ως κανάλι να καλύψουμε κιόλας όλα αυτά που θα λάβουν χώρα. Από μένα, Έφη, νομίζω έχουμε να λέμε, είναι μακρύς ο προεκλογικός αγώνας. Ανωτελεία να βάλουμε, να κλείσουμε εκ νέου ένα ραντεβού, κύριε Δήμαρχε, στην τελική ευθεία, να μας πείτε τι γίνεται. Διότι είναι αξιόλογη, αξιοσημείωτη η μάχη που γίνεται στη Δυτική Αχαΐα. Μολονότι είναι μικρός δήμος, νομίζω ότι... Έχει το δικό του ενδιαφέρον. Έτσι, έχει το δικό του μεγάλο ενδιαφέρον, όπως το είπες, Έφη, από μένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Και να ευχαριστήσω και εσένα, Δημήτρη. Καλό βράδυ σε όλους. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους σας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ.